χαλάει τις επόμενες ημέρες ο καιρός στην Κρήτη με βροχές και καταιγίδες, με τους δημότες και κατασηματάρχες στο Γιόφυρο να τρέμουν τα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς μετά τις εργασίες καθαρισμού του ποταμού από τα καλάμια, μεγάλες ποσότητες χώματος υποχώρησαν σε συγκεκριμένα σημεία. Απέναντι έχουν 20 μέτρα και 15 ανάχωμα. Εδώ δεν έχουμε καθόλου ούτε 5. Και θα έρθει όλη η μπούκα του ποταμού εδώ να μας πνίξει. Το 2002 επλημμυρίσαμε τα σπίτια μας, τα μαγαζά, επήραν αμάξα από εδώ, φύγανε τα πάντα. Θα έχουμε τα ίδια και φέτος, διότι δεν υπάρχει τίποτα. Το νερό θα έρθει και να σκάβει και το πάρει όλο το λίγο χώμα που υπάρχει εδώ πέρα. Όλοι ανησυχούμε, εγώ δεν θα ανησυχώ. Όλοι ανησυχούμε. Τι λέτε λοιπόν θα αρμόσουν? Να επανορθώσουν την εργασία εδώ που κάνανε. Να ξαναφέρουν το χώμα. Να κάνουν ανάχωμα, γιατί θα έχουμε κακά αποτελέσματα. Να κάνουν ό,τι μπορούν. Όχι λόγια, έργα. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στο ύψος της γέφυρας στο Γιόφυρο, όπου από τη μία πλευρά του ποταμού το ανάχωμα έχει υποχωρήσει αισθητά σε αντίθεση με την απέναντι πλευρά. Αλλά μαζί με τα καλάμια βγήκε και το χώμα. Έπρεπε λοιπόν να αφήσουν όπως είναι απέναντι το ανάχωμα, ας πούμε, που είναι γύρω στα 10 μέτρα, το ίδιο και εδώ. Το νερό που σκάει μετά τη γέφυρα εδώ πέρα, δηλαδή άλλες χρονιές το νερό ήταν ένα μέτρο κάτω από εδώ. Ναι. Τώρα δηλαδή θα είμαστε σε ένα επίπεδο σχεδόν με το δρόμο εδώ πέρα. Τι θα γίνει? Έχουμε πλημμυρίσει εδώ πέρα 2 φορές τα 30 χρόνια. Να γίνουν εργασίες για την ανύψωση των αναχωμάτων του ποταμού ζητούν πολίτες οι οποίοι έζησαν εφιαλτικές στιγμές τα προηγούμενα χρόνια από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η τσάπα τα πήρε, τα πήγε απέναντι και μας άφησε εδώ εκτεθειμένους στην μπούκα του ποταμού. Ελάτε να τα δείτε. Και τι σας υποχειριστή του μηχανήματος? Εγώ λέει είμαι εργάτης, το βλέπω, λέει, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά εγώ είμαι εργάτης, δεν μπορώ, λέει, να κάνω τίποτα. Πηγαίνει στην ομαρχία, λέει, στους κυρίους του γονάκι, του τάδε να διαμαρτυρείτε. Λέει, το κάνω εγώ τι, όταν πλημμυρίσουμε, εμείς διαλύσουμε όλοι εδώ πέρα, παιδιά. Ελάτε να τα δείτε. Είσαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι. Εδώ δηλαδή έπρεπε να γίνει κάτι πιο τεχνικά, όχι βγάζουμε τα καλάμια. Όπως είναι εκεί που είναι 3 μέτρα στο ύψος, να είναι και εδώ το ανάχωμα, να μην βλέπουμε καθόλου το ποτάμι. Κατασηματάρχες κρούν το καμπανάκι του κινδύνου στην περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα παρεμβάσεις και προτού αντιμετωπίσουν δραματικές καταστάσεις πέριξ του ποταμού.